Σήμερα συμμετέχουμε στην πανελλαδική πανδημοσιοπαλληλική στάση εργασίας για τα μέτρα για την υγεία. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που βλέπουμε τα κρούσματα να είναι συνεχώς αυξημένα, τους θανάτους να βρίσκονται συνεχώς πάνω από 100 και την κυβέρνηση να συνεχίζει στην ίδια ρητορική ότι τελειώνουμε, είμαστε στο τελευταίο μίλι. Μια τελείως επικίνδυνη λογική, γιατί βλέπουμε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας βρίσκεται ακόμα σε πίεση και έτσι θα συνεχίσει να είναι, γιατί ακριβώς έχουμε ελάχιστο προσωπικό και υποδομές. Συνεχίζει την ίδια λογική με τα πρωτόκολλα υπερμετάδοσης που υπάρχουν σε χώρους δουλειάς, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα σχολεία. Χθες ανακοινώθηκε ότι από τα καινούργια κρούσματα το 30% είναι παιδιά. Και το Υπουργείο συνεχίζει αντί να αραιώνει τις τάξεις, να συνεχίζει να λέει ανοίξτε τα παράθυρα. Συνεχίζουν στην ίδια λογική, βλέπουμε τον Υπουργό να απειλεί με απολύσεις εργαζόμενους, αν αυτή τη στιγμή πρέπει να έχουμε ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Συνεχίζουν στη λογική ότι προσπαθούν να ενισχύσουν το εμπορευματοποιημένο Εθνικό Σύστημα Υγείας, το νέο ΕΣΥ όπως το λένε, με ενίσχυση των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με κλείσιμο και συγχωνεύσεις νοσοκομείων. Θα το πούμε άλλη μια φορά αυτό που λέμε εδώ και 2 χρόνια. Ότι είναι εγκληματική η πολιτική της κυβέρνησης και όχι ότι δεν μπορεί να φτιάξει αυτά που χρειάζεται, δεν θέλει να τα φτιάξει. Δυστυχώς βλέπετε ότι με ένα πάρα πολύ κοινικό τρόπο κάθε μέρα είναι οι σκληροί δείκτες όπως τους ονομάζουν, που είναι οι νεκροί, που ουσιαστικά όμως για αυτούς τους νεκρούς από πίσω υπάρχουν φταίχτες. Και φταίχτες δεν είναι οι εργαζόμενοι εκεί που πάνε να τα φορτώσουν. Φταίχτες είναι το ίδιο το σύστημα που ουσιαστικά από την αρχή της πανδημίας αρνείται να κάνει επίταξη του ιδιωτικού τομέα και άνθρωποι πεθαίνουν εκτός μονάδων. Βλέπετε υγειονομικούς ακόμα να είναι σε αναστολή, υγειονομικοί μέσα στα νοσοκομεία να λιποθυμάνε από την κούραση και από την άλλη μια στρατιά στην κυριολεξία από όμηρους που είναι συνάδελφοι που είναι με συμβάσεις. Λοιπόν, δεν είναι γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, είναι μια συγκεκριμένη πολιτική, δεν τους νοιάζουν οι ανθρώπινες ζωές, τους νοιάζει η υγεία ως εμπόρευμα, κέρδος και κόστος. Αυτή τη στιγμή η πανδημία απέδειξε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι υποστελεχωμένο. Και βλέπουμε από την κυβέρνηση να συνεχίζει να λέει ότι θα απολύσει εργαζόμενους. Εργαζόμενους που υποκριτικά μας λέει ότι τίθονται αυτοί έξω από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ενώ ποτέ οι συνάδελφοι δεν αρνήθηκαν τις υπηρεσίες τους και όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν στο πλάι των ασθενών με κίνδυνο τη ζωή τους. Αυτή η πολιτική είναι κλιματική, είναι επικίνδυνη για την υγεία του λαού. Αυτή τη στιγμή χρειάζονται όχι μόνο να γυρίσουν στη δουλειά οι ανεσταλμένοι, αλλά να μονιμοποιηθούν όλοι οι συμβασιούχοι που είναι με το μαρατήριο της σταγόνας και να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο με μαζικές μόνιμες προσλήψεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.